Ξέραμε ότι ήταν από την αρχή ένα δύσκολο παιχνίδι. Έτσι πιστεύαμε δηλαδή. Επειδή παίξαμε καλά, φάνηκε ότι ήταν πιο εύκολο από όσο νομίζαμε. Μετά από καιρό δείξαμε μια πολύ καλή εικόνα. Παίξαμε όλες τις φάσεις καλά. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που θέλαμε. Θέλαμε καθαρή νίκη. Η συνέχεια έχουμε ακόμα μπροστά μας. Έχουμε και άλλα δύσκολα παιχνίδια. Και θα δείξουμε πάλι τον καλύτερο μας εαυτό. Θα προσπαθήσουμε όπως παίξαμε σήμερα να παίξουμε και στα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήρθε και πάλι και μας στήριξε. Και όσο πάνε με τα μάτς, ο κόσμος είναι και πιο πολλής. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάει και η Πετρούπολη. Παιχνίδι με παιχνίδι. Όπως σας είπα και προχθές, ήταν άλλοι τρεις βαθμοί. Από ό,τι φαίνεται, δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τα παιχνίδια σε δύσκολα και εύκολα, σε κοντινά και μακρινά, σε καλούς και πιο αδύναμους, ανεξάρτητα από τη βαθμολογική τους θέση. Όλες οι ομάδες παίζουν και προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους. Εμείς αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, το κάνουμε. Η ομάδα αυτή έχει να χάσει από το Δεκέμβρη. Έτσι. Την επόμενη εβδομάδα. Πώς. Τέλος πάντων, έχουμε να χάσουμε από το Δεκέμβρη. Αυτό έχει σημασία. Από πέρυσι. Εντάξει, σήμερα είχαμε κάποια διαστήματα που παίξαμε πάρα πολύ καλά. Η Πετρούπολη είναι μια καλή ομάδα, γι' αυτό και ήταν σε αυτή τη θέση. Είναι δεμένη ομάδα, δουλεύουν πάρα πολύ. Αλλά και εμείς δείχνουμε ότι έχουμε μια συνέχεια. Και δεν είναι τυχαίες οι νίκες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι παρά τα κάποια έτσι παράπονα και παρατράγουδα που είχαμε για κάποιες φάσεις, στο γενικό σύνολο ήμασταν πολύ καλύτεροι σήμερα. Σε όλα τα στοιχεία. Και στο σέρβις και στην επίθεση ειδικότερα. Πάρα πολύ καλύτεροι. Και αυτό έκανε τη διαφορά. Στο τρίτο σετ χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας εκεί. Και γι' αυτό χάθηκε, αλλά φάνηκε ότι το θέλαμε το παιχνίδι και ξέραμε και τον τρόπο για να το πάρουμε και το κάναμε έτσι όπως είχαμε πει όλη την εβδομάδα, όπως είχαμε δουλέψει. Εντάξει, προχωράμε, μια χαρά. Έχουμε μπροστά μας και άλλα παιχνίδια. Πάμε στην Πάτρα το Σάββατο. Ελπίζω να μην μας επηρεάσει το καρναβάλι και να είμαστε σοβαροί και να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς. Εδώ κάτι γίνεται. Πρέπει να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο, εδώ κάτι γίνεται. Δηλαδή, η Παναγιώτα είναι ένα κορίτσι που δουλεύει πάρα πολύ, η Εθνική Κορασίδων. Η Μεσαρά δεν υπήρχε στο χάρτη του βόλεϊ, εντάξει. Αυτή τη στιγμή η Παναγιώτα είναι η μοναδική ακραία στην Εθνική Κορασίδων, η οποία έχει πλήρη συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια της Α2 κατηγορίας. Όλα τα άλλα κορίτσια που έχουν κληθεί, εκτός από την Αλεξάκου του Άρη, δεν συμμετέχουν σε γυναικείες ομάδες. Η Παναγιώτα πήγε και είδε ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο η συμπαίκτριά της εκεί στην εθνική ομάδα. Είναι και η ίδια όμως σε εξίσου καλό επίπεδο. Μπορώ να πω ότι είναι και πιο μπροστά από κάποιες άλλες. Είμαι σίγουρος ότι θα την καλέσουν, αξίζει να την καλέσουν. Και η Παναγιώτα θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα κορίτσι που άφησε το σπίτι της και την οικογένειά της από τη Χερσόνησο και ήρθε στις Μοίρες, μετακόμισε, άλλαξε σχολείο, μένει με τη γιαγιά της για να παίξει βόλεϊ. Έτσι, για να παίξει βόλεϊ και για να είναι στην ομάδα της Μεσαράς. Αυτό θα ήθελα λίγο να δοθεί έμφαση σε αυτό. Να το ακούνε και τα παιδιά της Μεσαράς εδώ. Ότι για να παίξεις δεν αρκεί να είσαι εδώ, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις και πάρα πολύ. Όπως επίσης να καταλάβουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, γιατί όποιος έρχεται εδώ από την Αθήνα βλέπει το γήπεδό μας και λέει πω τι είναι αυτό τέλειο γήπεδο. Ένα γήπεδο το οποίο το έχουμε όποτε θέλουμε. Για όσο το θέλουμε, με τη θέρμανσή του, έτσι. Ο Δήμος φροντίζει και αυτά, τουλάχιστον, και τον ευχαριστούμε. Σήμερα, από ό,τι είδα, ήταν και παρόντες από το Δήμο. Μακάρι να τους έχουμε και αυτούς, αλλά κυρίως τον κόσμο που από την αρχή πίστεψε αυτήν την ομάδα, ευχαριστώ πολύ, και που παιχνίδι με παιχνίδι είναι όλο και περισσότεροι. Βοηθάνε, σε κάθε παιχνίδι βοηθάνε όλο και περισσότερο, μπαίνουν σε μια λογική, αρχίζουν να καταλαβαίνουν λίγο το παιχνίδι και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Εντάξει, προχωράμε και μάτς με μάτς. Δεν αλλάζουμε κάτι. Σε φοβίζει κάτι στη συνέχεια? Τι να με φοβίζει? Δεν με φοβίζει τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Εγώ έχω παίξει 1.000.000 παιχνίδια. Εμείς προσπαθούμε σε κάθε μάτς να το προετοιμάζουμε όσο γίνεται καλύτερα.
Έχουμε κάποιους ψιλοτραυματισμούς που δεν μας αφήνουν να είμαστε τελείως ελεύθεροι σε ό,τι αφορά το παιχνίδι μας. Σήμερα η Κατερίνα Ποδαρά ήταν η καλύτερη παίχτρια του γηπέδου στην επίθεση και όλη την εβδομάδα έκανε μισή προπόνηση γιατί έχει πρόβλημα. Και έχει πρόβλημα γιατί έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση επιδεχθεί, έτσι. Εντάξει, όμως βλέπετε ότι τα κορίτσια σφίγγουν τα δόντια και παίζουν και κερδίζουν παιχνίδι με παιχνίδι και οι ίδιες και η ομάδα μας. Μιλήσαμε με την Κατερίνα, κάναμε σήμερα ένα καλό match, παίξαμε σε όλες τις φάσεις. Πέραν από την κοιλιά που κάναμε στο τρίτο σετ, και αυτό έφταιγε που το χάσαμε κιόλας. Αλλά παίξαμε, πήγαμε σε όλες τις φάσεις δυνατά και νομίζω ότι δείξαμε σήμερα πολύ καλό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι μπορούσε να πάει και 3-0. Ήταν εύκολο σχετικά, αλλά εντάξει, πήραμε τουλάχιστον 3 βαθμούς πήραμε. Πώς πάει και στην προπονήση της Εθνικής? Πήγε καλά, εντάξει. Τα κορίτσια είναι σε ένα καλό επίπεδο όλες, είναι δουλεμένες. Εγώ θα ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Παναγιώτη που με έχει φέρει εδώ πέρα και έχω δουλέψει πάρα πολύ και έχω φτάσει όπου έχω φτάσει. Η προπόνηση πήγε καλά και θέλω να πιστεύω στη συνέχεια για το καλύτερο. Ποια ήταν η εμπειρία σου, την πρώτη χρόνια συμμετοχή? Δεν ήταν η πρώτη φορά. Έχω κληθεί ξανά σε προπονήσεις, αλλά ήταν προεθνική. Αυτή τη φορά η ομάδα είναι ήδη δημιουργημένη, είναι η τελική δωδεκάδα. Και εγώ απλώς κλήθηκα ξανά για να με ξαναδούνε, μήπως ενταχθώ στην τελική δωδεκάδα. Είχα ξανά μία παρόμοια εμπειρία, αλλά αυτή τη φορά ήταν για το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν η μοναδική μου ευκαιρία αυτή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.